Πού θα πάμε τώρα, θα κάνουμε μία αναφορά στον Βαγγέλη Παπαθανασίου, βέβαια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης στο Παρίσι, νοσηλευόμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας από επιπλοκές του κορονοϊού. Έφυγε σε ηλικία 79 ετών. Είχαμε και μία ανάρτηση, τοποθέτηση σήμερα του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε. Πάμε να δούμε λίγο. Βαγγέλης Παπαθανασίου δεν είναι πια κοντά μας. Για όλον τον κόσμο, η Θλιβερίδηση δηλώνει πως το παγκόσμιο μουσικό στερέωμα έχασε τον διεθνή Βαγγέλης, τον πρωτεργάτη του ηλεκτρονικού ήχου, τον Όσκαρ της μυθοδίας και των μεγάλων επιτυχιών. Για εμάς τους Έλληνες όμως, που ξέρουμε ότι το δεύτερο όνομά του παιδιού της Αφροδίτης ήταν Οδυσσέα, σημαίνει ότι ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι του στους δρόμους της φωτιάς. Από εκεί θα μας στέλνει πάντα τις νότες του. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός. Και θέλω να πάμε λίγο στο Ρέθυμνο να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σπυρίδων Ραφτάκη, είναι διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου και μουσικός βέβαια. Την καλησπέρα μας κύριε Ραφτάκη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές σας, τηλεθετές σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Στη θλίψη βυθίστηκε βέβαια ο μουσικός κόσμος, ο κόσμος των τεχνών, του πολιτισμού. Σε παγκόσμια κλίμακα, οικουμενικός ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Σίγουρα η αναγγελία του θανάτου του Βαγγέλη Παπαθανασίου σκόρπισε σε θλίψη σε όλο τον κόσμο. Όπως είπατε και εσείς, ήταν ένας οικουμενικός συνθέτης, ένας εκπρόσωπος της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Ταξίδεψε στη γειτονιά των Αγγέλων, αλλά είχε επίσης όμως παρακαταθεί και μεγάλη το έργο του και για εμάς τους Έλληνες, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους και φίλους της μουσικής τους. Μάνος Χατζηδάκης, ο Θεοδωράκης, Παπαθανασίου, τι ξεχωριστό έδωσαν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες? Οι καλλιτέχνες αυτοί με το έργο τους καταρχήν τίμησαν και έδωσαν την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Έδειξαν όμως ότι το έργο τους ήταν καθαρά ανθρωποκεντρικό, το οποίο εκφράζει στην πλειονότητα του όλο τον κόσμο. Μάλιστα, να εστιάσουμε λίγο στο έργο του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Είστε ένας πολύπειρος μουσικός. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ήταν ένας πάρα πολύ ταλαντούχος μουσικός, ο οποίος ασχολήθηκε με την ηλεκτρονική κυρίως μουσική. Έχει γράψει έργα για τον κινηματογράφο, είναι πάρα πολύ γνωστά τα έργα του και τα soundtrack, όπως το είπατε και εσείς, το «Οι δρόμοι της φωτιάς». Το 1392 έχει γράψει μουσική για το Γκρέκο, του συμπατριώτη μας του Σμαραγδί. Έχει γράψει μουσική για το θέατρο. Έχει καλύψει μια γκάμα και ποικιλία μουσικής, αλλά ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το οποίο έδειξε και για το σύμπαν. Άρα μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μας βλέπει από εκεί πέρα και σίγουρα είναι στον χώρο το οποίο αναζητούσε, ήθελε να μάθει πολλά περισσότερα. Και μέσα από τη μουσική του το εξέφραζε. Άλλωστε ήταν και πολύ στενή και η συνεργασία του και με την NASA. Και ένας αστεροειδής, από ό,τι γνωρίζω, έχει φέρει και το όνομά του. Η νέα γενιά γενικά, καθώς συναναστρέφεστε καθημερινά με νέα παιδιά που αγαπούν και υπηρετούν πιστά την μουσική, πώς αντιλαμβάνονται το έργο δημιουργών όπως ο Βαγγέλης Παπαθανασίου? Νομίζω ότι η νέα γενιά είναι μια πρόκληση, όπως και για το έργο του Βαγγέλη Παπαθανασίου, αλλά και του Θοδωράκη και του Χατζηδάκη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσώπησαν την Ελλάδα και είναι μια πηγή έμπνευσης για τους νέους μουσικούς. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ταλέντα. Θα ήθελα ένα σχόλιο βέβαια. Αν υπάρχουν ταλέντα στη νέα γενιά που κάποια στιγμή θα μπορέσουν να ακολουθήσουν και να πατήσουν πάνω στα βήματα αυτών των ανθρώπων, των δημιουργών. Πιστεύω ότι κάθε γενιά έχει τους δικούς της ταλαντούχους ανθρώπους και στον χώρο της τέχνης και στον πολιτισμό, όπου πατώντας τα χνάρια των προηγούμενων μπορούν να συνεχίσουν την παράδοση. Και σε επίπεδο Ρεθύμνου? Και σε επίπεδο Ρεθύμνου και σε επίπεδο Κρήτης. Μάλιστα. Πάντα θα υπάρχουν ταλαντούχοι, αρκεί να υπάρχουν και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα τους βοηθήσουν και τους αναδείξουν. Το μήνυμά σας λοιπόν στη νέα γενιά ποιο είναι, κύριε Ραφτάκη? Τι θέλετε να πείτε απευθυνόμενο στα παιδιά με αφορμή και την μεγάλη απώλεια του Βαγγέλη Παπαθανασίου? Η τέχνη είναι ένας τρόπος έκφρασης, δημιουργίας
και διαρκής αναζήτησης και προσπάθειας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.